χαρίσει όχι μόνο εκείνα τα υλικά αγαθά που έχουμε ανάγκη για την τροφή και για την ενδυμασία και για τη στέγη, αλλά πρωτίστως τα πνευματικά αγαθά τα οποία έχει ανάγκη η ψυχή μας, η αθάνατη ψυχή μας, για να απολαμβάνει το μεγαλείο του Θεού και τώρα και στην ατελέστητο αιωνιότητα. Ας δούμε όμως, αδελφοί, σήμερα με συντομία δύο χαρακτηριστικά, πολύ χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ζωής της Υπεραγίας Θεοτόκου, για να βγάλουμε και τα αντίστοιχα διδάγματα. Πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι η καθαρότητα της ψυχής της. Η Υπεραγία Θεοτόκος ξεπέρασε σε καθαρότητα και αγνότητα όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων, όλων των εποχών, αλλά ξεπέρασε σε καθαρότητα και αγνότητα και αυτούς ακόμη τους Αγίους Αγγέλους, όλους τους Αγγέλους και Αρχαγγέλους και τις ανώτατες αξιαρχίες των ουρανίων δυνάμεων, τις ξεπέρασε η Υπεραγία Θεοτόκος σε καθαρότητα και αγνότητα. Γι' αυτό και ήταν η μόνη αξία να συλλάβει στην άχραντο κοιλία της και να κυοφορήσει 9 ολόκληρους μήνες τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον άναρχο και ατελέφθητο Θεό, και να λάβει από την Υπεραγία Θεοτόκο ο Λόγος του Θεού σάρκα και να γεννηθεί ως άνθρωπος στα μέρη εκεί της Ιουδαίας. Μόνον η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν αξία και ικανή να φέρει εις πέρας ένα τόσο μεγάλο έργο. Καμία άλλη γυναίκα όλων των αιώνων και όλων των εποχών δεν μπορούσε να αναλάβει και να λάβει και να φέρει εις πέρας το λειτουργήμα αυτό. Μόνον η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν ικανή για ένα τέτοιο έργο, αφού ήταν η μόνη Αγία, η μόνη που τήρησε την ψυχή της πεντακάθαρη από την αμαρτία και ποτέ μα ποτέ δεν εισήλθε στην πάναγνη ψυχή της ούτε η παραμικρή αμαρτωλή σκέψη, ούτε η παραμικρή αμαρτία. Τήρησε το νου της, αλλά και τις αισθήσεις του σώματος πεντακάθαρες από κάθε μολυσμό. Με τα μάτια της πάντοτε ατένιζε το φως της θεότητος. Με τα αυτιά της άκουγε τα λόγια του Θεού. Με τη γλώσσα της γευόταν τα λόγια του Θεού που είναι γλυκύτερα από μέλι. Οσφρενόταν την ευωδία των αρωμάτων του νυμφίου κατά τον ιερό δαμασκηνό και με τα χέρια της κρατούσε στην μητρική της αγκάλη τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Δημιουργό του Σύμπαντος. Έτσι τήρησε την ψυχή της πεντακάθαρη από την θυσόδια μαρτία. Καλούμαστε κι εμείς, αδελφοί, να μιμηθούμε την Υπεραγία Θεοτόκο στην καθαρότητα και αγνότητα της ψυχής της. Καλούμαστε να τηρήσουμε το νου μας μακριά από κάθε αμαρτωλή σκέψη, αλλά και τις αισθήσεις του σώματός μας καλούμαστε να τις τηρήσουμε καθαρές, τα μάτια μας, την ακοή μας, τα χέρια μας, να προσέχουμε σε ποια έργα οδηγούμε τα χέρια μας, να προσέχουμε τι βλέπουν τα μάτια μας, τι ακούν τα αυτιά μας, τι γευόμαστε μάλιστα στις ημέρες αυτές της νηστείας, για να διατηρούμε και να διατηρούμε πάντοτε την ψυχή μας καθαρή και αμόλυντη. Πρέπει να προσέχουμε τις σκέψεις μας, αλλά να φυλάτουμε και τις αισθήσεις μας καθαρές από την θυσόδια αμαρτία. Αυτό είναι το πρώτο γνώρισμα του βίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, ότι τήρησε την ψυχή της πεντακάθαρη από την αμαρτία, γι' αυτό ξεπέρασε ακόμα και τις ηλιακές ακτίνες σε καθαρότητα και αναδείχθηκε έτσι η μόνη αξία, η μόνη αξία που μπορούσε να συλλάβει
και να φέρει στον κόσμο τον Υιό και Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και όλοι οι άγγελοι την θαυμάζουν στον ουρανό και στέκονται εκστατικοί ενώπιόν της και απορούν πώς ένας άνθρωπος ξεπέρασε σε αγνότητα και καθαρότητα ακόμα και τις ανώτατες αγγελικές και αρχαγγελικές ταξιαρχίες. Το δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του βίου της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ο πόνος. Η Υπεραγία Θεοτόκος, αδελφοί, πόνεσε στη ζωή της όσο δεν πόνεσε κανένας άλλος άνθρωπος πάνω στη γη. Κανένας άνθρωπος πάνω στη γη ούτε πόνεσε ούτε θα πονέσει περισσότερο από την Υπεραγία Θεοτόκου. Και αυτό επειδή αυτή αγάπησε περισσότερο από όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών τον Υιό και Θεό της. Επειδή αγάπησε με όλη την δύναμη της ψυχής της τον Υιό και Λόγο του Θεού, γι' αυτό και πόνεσε στη ζωή της περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Και πράγματι, αν αναλογιστούμε πόσο η Υπεραγία Θεοτόκος έπασχε μαζί με τον Υιό της, όταν τον έβλεπε να μαστιγώνεται φρικτά, να πάσχει πάνω στο κατάξυρο ξύλο του Σταυρού, να αδειάζουν οι φλέβες του Κυρίου από το πάντιμο αίμα του και να βάφεται η γη από το τίμιο αίμα του Κυρίου, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πόνεσε όταν ο Υιός και Θεός της έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Μία μητέρα πόσο υποφέρει όταν βλέπει το παιδί της να είναι άρρωστο, να σηκώνει δυσκολίες, θλίψεις και δυστυχίες στη ζωή του. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε πόσο η Υπεραγία Θεοτόκος πόνεσε όταν έβλεπε τον μονάκριβο και πολυπόθητο Υιό της να πάσχει τόσο φρικτά, ενώ τόσο ευεργέτησε τους ανθρώπους, να τον βλέπει να σταυρωμένο, σαν ένα κακούργο πάνω στο σταυρό, καταματωμένο, γεμάτο πληγές, διψασμένο και πληγωμένο. Έτσι η Υπεραγία Θεοτόκος, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, πόνεσε στη ζωή της περισσότερο από όλους τους ανθρώπους, επειδή ακριβώς αγάπησε τον Θεό και μονάκριβο Υιό της περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε κι εμείς, αδελφοί, ότι η Υπεραγία Θεοτόκος καταλαβαίνει τους ανθρώπους όταν αντιμετωπίζουν πόνους και δυστυχίες και θλίψεις διαφόρων ειδών. Η Υπεραγία Θεοτόκος, να ξέρουμε ότι πρώτη πόνεσε αυτή περισσότερο, ασυγκρίτως περισσότερο από εμάς, και πρέπει να ξέρουμε ότι μας σκέφτεται, δεν αδιαφορεί, είναι δίπλα μας και περιμένει να πάμε κοντά της, να πέσουμε στα γόνατα μπροστά στην Αγία εικόνα της και να την παρακαλέσουμε και να είμαστε σίγουροι ότι θα μας βοηθήσει και ότι θα μας καταλάβει, και να είμαστε σίγουροι ότι άπειρα θαύματα τελεί η Υπεραγία Θεοτόκος κάθε φορά που την επικαλούνται οι πιστοί στις δυστυχίες και στις θλίψεις της. Γιατί και εκείνη πόνεσε πάρα πολύ, και όπως λέγουν οι Άγιοι, εάν δεν την βοηθούσε ο Θεός όταν έβλεπε τον Υιό της πάνω στο σταυρό, θα πέθαινε από την μεγάλη και αβάσταχτη θλίψη και δυστυχία. Θα πέθαινε η Υπεραγία Θεοτόκος αν δεν την βοηθούσε ο Θεός να αντέξει το μεγάλο αυτό μαρτύριο. Δύο γνωρίσματα του βίου της Υπεραγίας Θεοτόκου είδαμε με πολύ συντομή, αδελφοί. Το πρώτο, ότι τήρησε την ψυχή της πεντακάθαρη από κάθε αμαρτία, και το δεύτερο, ότι πόνεσε στη ζωή της πάρα πολύ, σε μέγιστο βαθμό, επειδή ακριβώς αγάπησε τον Θεό μέσα από όλα τα βάθη της καρδιάς της. Η Υπεραγία Θεοτόκος, αδελφοί, δεν ήταν το αμάραντο αυτό και ολόλευκο κρίνο της αγνότητος, η ηλιοστάλακτη αυτή νύμφη του ουρανού, δεν ήταν στολισμένη
με μαργαριταρένια περιδέρεα και με αδαμάντινα κοσμήματα, ήταν όμως στολισμένη με την καθαρότητα και αγνότητα. Πρώτον, και ήταν και δευτερευόντως στολισμένη με την αγάπη του Θεού. Με τα δύο αυτά γνωρίσματα, με τις δύο αυτές αρετές, είχε στολισμένη την πάναγνη ψυχή της. Με την αγνότητα και με την αγάπη του Θεού, για η οποία και την οδήγησε στον αβάσταχτο πόνο. Και εμείς, αδελφοί, καλούμαστε να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε την ψυχή μας με τα κοσμήματα τα αιώνια, τα κοσμήματα που δεν μένουν σε αυτή τη γη, αλλά θα τα έχουμε πάντοτε.